Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού μιλήσαμε με τον Σαλβατόρε Νίγκρο, τον CEO του JA Europe, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε αμέσως τώρα τον κεντρικό μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Πίτερ Οικονομίδης, κορυφαίος brand strategist, με σπουδαία καριέρα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, την Apple, την Coca-Cola και πολλές άλλες, και πολύ αγαπητός εδώ στην Ελλάδα φυσικά για τις εκπληκτικές του ομιλίες Rebranding Greece και Γίνεται. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Γίνεται και θα επανέλθουμε να τον υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο. One of the most commonly used words in the Greek language is malaka. We all know that, right? Yasu malaka, tikas vir malaka. And we use it a lot, right? The second most common word is then yinete. Then yinete means I don't feel like doing it. It's a very flexible word, by the way, versatile. It also means it can't be done. It means it can be done, but I'm busy having lunch right now. It means all sorts of things. But then yinete is the second most common phrase in this country. Sometimes they combine the words together. Then yinete re malaka. Yinete. We've got to take this then word and just get rid of it and stay with the yinete. Because yinete. By the way, it's got to yinete. Because if it doesn't yinete, we're in deep shit. We have to create our way out of this crisis. Which is why I was talking about Sakis Roubas. Sakis does not go on stage saying then yinete. The Greek football team in 2004 did not walk into the stadium in Lisbon saying then yinete. Tiros Dimas did not say then yinete. And the guys who built the Parthenon certainly did not say then yinete. Γιατί γίνεται. Γίνεται. Ναι. Γίνεται. Καλώς ήρθατε, κύριε Οικονομίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας που είστε εδώ σήμερα. Πιο μεγάλο χαρά και τιμή για μένα, αλήθεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είδαμε αυτό το υπέροχο βίντεο από την ομιλία σας και σας αγαπάμε και σας θαυμάζουμε για αυτή την τόσο ωραία αισιοδοξία που βγάζετε στις ομιλίες σας και σε όλο σας το λόγο. Κυρίως και γιατί μας λέτε ότι όλα είναι εφικτά αν υπάρχει ήθος και πάθος. Αυτό μας τονίζετε κάθε φορά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας δώσετε δύο λόγους συγκεκριμένους για τους οποίους πραγματικά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, ναι, παρά τις δυσκολίες που έχουμε περάσει όλο αυτό το διάστημα με την πανδημία. Ναι. Νομίζω ο πιο μεγάλος λόγος είναι αυτά που μόλις είδα εγώ. Mm-hmm. Τα pictures από τα παιδιά. Έτσι. Γίνεται. Εκεί το είδα. Έτσι. Έτσι. Έχουμε περάσει από 10 χρόνια κρίση. Είναι 2012 που αυτή η ομιλία έγινε και τότε μίλησα για μια Ελλάδα που δεν υπήρχε. Αυτό υπάρχει σήμερα και το είδα σήμερα με τα παιδιά. Έτσι. Συγχαρητήρια, παιδιά, σε όλους σας. Γίνεται, όντως γίνεται. Ακριβώς. Και ήθελα να σας ρωτήσω, λοιπόν, είχατε κάνει μια πολύ ωραία καμπάνια όταν ήσασταν στην Apple. Μάλλον ήσασταν στη διαφήμιση. Την διαφημιστική εταιρεία. Και είχατε εμπνευστεί μαζί με μια άλλη πολύ δημιουργική ομάδα το σύνθημα το Think Different. Πολύ ζωστό. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε αυτή τη διαφήμιση για να τη θυμηθούμε και θέλουμε να μας μιλήσετε περισσότερο γι' αυτό. Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Εκπληκτικό. Είναι φανταστικό. Είναι εκπληκτικό. Και είδαμε και τη Μαρία Κάλλας ανάμεσα σε αυτούς τους. Ναι, ήμασταν δύο Έλληνες στην διαφημιστική εταιρεία. Εγώ και ο Μπιλ Τρέγκος, ο Βασιλής Τράγος, που είναι από Καλαμάτα. Mm-hmm. Και... πατρίδα μου. Αυτός ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας TBWA. Και σιγουρέψαμε να είναι και μια Ελληνίδα φανταστική σε αυτή την ταινία. Ακριβώς. Και λοιπόν είπαμε στη διαφήμιση αυτή ότι οι τρελοί που νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί τελικά που τον αλλάζουν. Πολύ σωστό. Θέλω να τονίσω κάτι εδώ με την ευκαιρία, με αυτή την ταινία. Δεν χρησιμοποιεί ούτε μια φορά το λέξη computer και δεν δείχνει computer. Καθόλου. Έτσι. Μιλάει για κουλτούρα, μιλάει για ήθος, μιλάει για... δημιουργεί γέφυρα προς το μέλλον. Δημιουργεί μέλλον. Πραγματικά αυτό κάνει. Σας θυμίζω πως τότε ήταν 1997 και η Apple ήταν έτοιμη να κλείσει. Mm. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Ναι. Και ο Steve Jobs γύρισε και από το να είναι έτοιμη να κλείσει μετά από μερικά χρόνια έγινε η πιο μεγάλη εταιρεία σε αξία ποτέ. Ιστορία. Ήταν αυτή η διαφήμιση που ενέπνευσε και την ίδια την Apple και τον κόσμο να την ακολουθήσει. Έδωσε εκπληκτικό. Το θεμέλιο για να χτίσει αυτό το μέλλον που ήρθε μετά. Και είναι δηλαδή αυτό το συστατικό της επιτυχίας, κύριε Οικονομίδη? Νομίζω να σκεφτόμαστε διαφορετικά, αυτό είναι που μας οδηγεί στην επιτυχία. Νομίζω αναγκαστικά. Αν το σκεφτόμαστε, καινοτομία τι είναι? Είναι να βρεις καινούριες απαντήσεις σε παλιές ερωτήσεις ή... ακόμα περισσότερο, να ρωτάς καινούριες ερωτήσεις. Έτσι. Που θέλει τόλμη, θέλει κουράγιο, θέλει σκέψη, θέλει πάρα πολύ σκέψη. Και θέλει να μπορεί κάποιος να βγει από το τα ελληνικά μου παιδιά. Μια χαρά είναι τα ελληνικά, μια χαρά. Από το συνηθισμένο και να σκεφτεί εντελώς διαφορετικά. Αυτό, ακριβώς. Και στην ομιλία σας στο Rebranding Greece, που είναι και αυτή η καταπληκτική ομιλία που μας εμπνεύσατε στα χρόνια της κρίσης, έτσι να δυναμώσουμε και να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, είχατε μιλήσει για τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας, που θα έπρεπε η Ελλάδα να επενδύσει σε αυτά για να κάνει το rebranding της. Ναι. Και πραγματικά έγινε σιγά-σιγά αυτό. Ξέρω ότι ακολουθείτε πολύ το Junior Achievement Greece και το υποστηρίζετε, γι' αυτό είστε και εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο θεωρείτε ότι το Junior Achievement Greece είναι αυτό που μπορεί να κάνει το rebranding της νέας γενιάς της Ελλάδας. Εγώ νομίζω πως, και το είδα, ξανά το είδα σήμερα, δηλαδή το Junior Achievement Greece δίνει μια κοινότητα γύρω από τα παιδιά αυτά. Δίνει έμπνευση στα παιδιά αυτά. Δηλαδή, δικαιολογεί τα παιδιά αυτά. Τους σπρώχνει μπροστά. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω όμως να τονίσω κάτι και το έχεις αναφέρει λίγο. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε τεράστια πλεονεκτήματα. Σήμερα ζούμε σε ένα περιβάλλον που η τεχνολογία πολλές φορές είναι αυτό που σπρώχνει τα πράγματα μπροστά. Αλλά να μην ξεχνάμε κάτι. Ένα καλό startup πάντα λύνει ανθρώπινα προβλήματα, ανθρώπινα θέματα. Πολλές φορές λέω, τεχνολογία περιγράφει πώς δουλεύουν τα πράγματα, ανθρωπολογία περιγράφει πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. Θέλουμε τεχνοανθρωπολογία, που είναι πώς τα πράγματα δουλεύουν για τον άνθρωπο. Και αυτό το έχουμε σαν Έλληνες. Πλήρες. Και άκουσα και ο Σαλβατόρη να μιλάει για αυτά. Βέβαια. Το έχουμε. Πολύ σημαντικό. Ότι εμπνέουμε και τους άλλους λαούς. Ναι. Με όλη αυτή τη σκέψη και τη δύναμη που έχουμε. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Και βλέπουμε, ενώ μιλάμε τώρα, βλέπουμε πλάνα από τα promotional video των ομάδων που διαγωνίζονται και είναι πραγματικά όλες οι ομάδες σήμερα λύνουν ένα πρόβλημα. Ναι. Κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αυτός είναι ο σκοπός και της καινοτομίας, να κάνει τις ζωές μας καλύτερες. Ναι. Και αυτό θέλουν και τα παιδιά και το έχουν πετύχει με εξαιρετικό τρόπο. Ναι.
Και ήθελα να σας ρωτήσω και κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε, κύριε Οικονομίδη, που μας εμπνέετε πάντα με τα λόγια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε έτσι πιο εξειδικευμένα για το branding, που είναι και η ειδικότητά σας. Έχετε γιγαντώσει εταιρείες με όλες αυτές τις έξυπνες ιδέες που σκέφτεστε γύρω από το branding. Και έχετε και δική σας εταιρεία τώρα, που προωθεί πολύ σημαντικούς σκοπούς. Και ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν για το branding. Τι θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά που είδατε, μας παρακολουθούν, τώρα είναι όλα συνδεδεμένα, τα παιδιά είναι στο Zoom, να τα βλέπουμε. Να τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια σε όλους. Όλοι είστε κερδισμένοι. Όλοι δημιουργείτε μια καινούρια Ελλάδα. Μπράβο σας. Τι ωραίο να το ακούτε αυτό σε ζωντανή σύνδεση τώρα από τον κύριο Οικονομίδη, παιδιά. Έναν πολύ πετυχημένο brand strategist, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είναι από τους καλύτερους brand strategists στον κόσμο και είναι μεγάλη τιμή μας που είναι εδώ σήμερα. Οπότε λοιπόν, ακούστε παιδιά προσεκτικά. Τώρα ο κύριος Οικονομίδης θα σας συμβουλεύσει τι πρέπει να προσέξετε στο branding της εταιρείας σας για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Για να σας ακούσουμε και εμένα. Με ενδιαφέρει πολύ να το ακούσω αυτό. Παιδιά, να σας συμβουλέψω σε κάτι. Όταν σκεφτόμαστε για branding, σκεφτόμαστε πολλές φορές για πολύ ακριβές διαφημίσεις, για ένα σλογανάκι, ένα ωραίο λογότυπο και τέτοια πράγματα. Branding είναι κάτι πάρα πολύ πιο απλό. Mm. Σκέψου, Αριστοτέλη, είναι το ήθος που έχεις. Είναι το πιστεύω που έχεις. Είναι οι αξίες που έχεις. Αυτό είναι τελικά το branding που εκφράζεται σε ό,τι κάνεις και δεν κάνεις και ό,τι λες και δεν λες. Γιατί η εικόνα σου τελικά εξαρτάται από ό,τι κάνεις και δεν κάνεις και λες και δεν λες. Και αυτό είναι, ας πούμε, το guide, το θεμέλιο για να κάνεις το σωστό πράγμα. Έτσι. Και να δώσετε πολύ προσοχή σε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ προσοχή. Να έχετε ένα ήθος πεντακάθαρο. Αυτή η ταινία που είδαμε για Apple, ακριβώς αυτό ήτανε. Και όλα τα άλλα έγινε μετά. Χτίστηκε την εταιρεία πάνω στο ήθος αυτό. Αυτή είναι η συμβολή μου. Βρες το ήθος σου. Το ήθος και το όραμα της εταιρείας, τι θέλει να πετύχει, ναι, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο στο συγκεκριμένο το επιχειρηματικό, αλλά πώς αυτή η ιδέα θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Πολύ σημαντικό. Να βρεις το γιατί σου. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Γιατί πας στη δουλειά κάθε μέρα. Και το είδα σε πολλά από τα pitches που είδα σήμερα. Συγχαρητήρια. Αλήθεια. Χίλια ευχαριστούμε, κύριε Οικονομίδη. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Πήραμε πολλές πληροφορίες και έμπνευση και δύναμη για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και πάντα επιτυχίες ευχόμαστε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν θέλετε να κάνετε και λίγο coaching και πιο διαζώσεις με τα παιδιά, ίσως τώρα το σκέφτομαι αυτό. Η νικήτρια ομάδα που θα κερδίσει σήμερα να σας συμβουλευτεί για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τι λέτε? Αυτό είναι deal, παιδιά. Όποιος κερδίσει, κερδίσει, θα κάνουμε λίγο coaching. Θα μαζί. Κάνετε coaching. Εντάξει. Για το branding της εταιρείας για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τέλειο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ, κύριε Οικονομίδη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ.